Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε. Γιατί είναι έτσι? Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Τρίτη σήμερα και δεν έχουμε μάθημα Photoshop. Σήμερα λοιπόν μου ήρθε ένα κουτί από ένα φίλο. Θα το κάνουμε unboxing. Θα δούμε τι έχει μέσα στο περιεχόμενο. Και το περιεχόμενο που έχει, από όσο ξέρω και γνωρίζω, είναι σχετικό με το μάθημα το Photoshop που θα κάνουμε. Πάμε να δώσουμε intro και να ξεκινήσουμε να δούμε τι έχει μέσα αυτό το κουτάκι. Λοιπόν, όπως είπαμε, επιστροφή στο στούντιο για να κάνουμε το δέμα μας unboxing. Λοιπόν, το δέμα μου το έστειλε ο Technologist. Νομίζω κάποιοι από εσάς που είστε στο κανάλι το ξέρετε, γιατί πρόσφατα πήρα μέρος στο show The Setup GR. Είχα την ευχάριστη θέση να είμαι ο νικητής. Τον ευχαριστώ λοιπόν. Θα σας έχω link κάτω στην περιγραφή να τσεκάρετε. Επίσης, δεν γνωρίζω τι έχει μέσα στο περιεχόμενο, μου είπε δεν σου λέω όταν μου το έστειλε. Οπότε θα το ανοίξω μαζί σας και θα δούμε τι περιέχει αυτό το όμορφο δέμα. Λοιπόν, ως επαγγελματίας unboxer, τα κλειδιά της μηχανής. Λοιπόν, έχει αρκετά πράγματα μέσα, Ξεκινάω. Χαρτί. Φυσαλίδα. Μπαλόνι. Χαρτί. Μόνο χαρτιά. Φυσαλίδα. Τι άλλη. Ρεθόδα, ρε. Λοιπόν. Το πρώτο κουτάκι, βλέπετε και το λογότυπο του brand name Technologist. Εν τω μεταξύ, είπε θα μου στείλει αυτοκόλλητα και ο έξυπνος τα αυτοκόλλητα τα κόλλησε πάνω. Αυτοκόλλητα δεν έχει μέσα. Ευχαριστώ ρε, να είσαι καλά. Ωραία αυτοκόλλητα, πώς τα ξεκόλλησε από εδώ πάνω? Θα μου στείλεις αυτοκόλλητα, πρέπει να βάλω πάνω στο κουτί να βάλω κι άλλα. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Εδώ έχουμε ένα headphone, gaming headphone, 7.1 λέει acoustic effect. Επειδή ήμουνα τόσο κολόφαρδος που την ημέρα που ουσιαστικά έγινε το show the setup, ο Θόδωρος πήγε 1000 subscribers. Είπε ότι στους 1000 για 1000 όποιος κέρδιζε θα κέρδιζε αυτό εδώ. Οπότε πόσο κολόφαρδος. Λοιπόν, έχουμε ένα Node gaming headset, headphone. Λοιπόν, είναι gaming, είναι τα GHDS003. Μέσα στην εβδομάδα θα κάνει αναλυτικό review και θα τα δείξει ο Θόδωρος, θα σας πει λεπτομέρειες. Εγώ δεν είμαι τόσο καλός, ούτε το κανάλι θα ασχοληθεί με τέτοιου είδους αντικείμενο. Θα κάνουμε διάφορα unboxing αντικείμενα, αλλά θα είναι πολύ απλός ο τρόπος που θα λένε τα review. Λοιπόν, τα αφήνω στην άκρη να δω τι άλλο έχει μέσα. Και έχει και αυτό εδώ. Πάλι το λογότυπο του κολλημένο πάνω στο κουτί, νομίζω το βλέπετε. Αλλά αυτοκόλλητα δεν έχει μέσα. Είπε θα στείλει. Περιμένω να στείλεις. Λοιπόν, εδώ έχουμε μία USB pen tablet. Επειδή κάνω μαθήματα Photoshop, ο Θόδωρος με ρώτησε αν έχω και αν ασχολούμαι με tablet, αν έχω. Και του είπε ότι δεν έχω ασχοληθεί ποτέ και δεν έχω δουλέψει. Και μου είπε ότι έχει μία. Οπότε μία που θα μέστερνε είναι αυτό. Θα μου στείλει και αυτό να την κάνω ένα review και να δούμε το πώς μπορούμε να δουλέψουμε Photoshop μέσω της ταμπλέτας. Και αν με βολέψει μπορώ να πάρω και μια. Ποτέ δεν ξέρεις. Α, τον κακολόγησα ρε. Έχει λογότυπο και αυτοκόλλητο. Το λογότυπο πιστεύω ότι είναι το πιο ωραίο μέσα στο κουτί αυτό εδώ, έτσι. Λοιπόν, και αυτό εδώ. Τέλεια. Οπότε θα τα κολλήσω κάπου να φαίνονται πίσω. Για να μην λες. Λοιπόν. Εδώ έχει και ένα QR code, λογικά είναι thanks you for blah 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 blah. Θα αφήνω εδώ αυτό, εδώ. Και έχουμε την ταμπλέτα. Για την ταμπλέτα θα δείτε αναλυτικό review κάτω στο description, το έχει κάνει βίντεο, θα το δούμε. Θα σας έχω link κάτω στην περιγραφή.
Εδώ είναι το πενάκι. Ένα. Εδώ έχει μυτούλες για το πενάκι. Αλλάζεις μύτες. Άμα χαλάσει αυτή, αλλάζεις. Λοιπόν, εδώ έχει, ναι. Εδώ έχει το CD για να το κάνεις εγκατάσταση. Θα το κάνω μετά και θα σας δείξω κάποια πλάνα. Το έχει κάνει αναλυτικά, την έχει συνδέσει, την έχει δουλέψει. Μπείτε να τη δείτε. Εγώ θα σας κάνω review για το μάθημα Photoshop. Μόλις δουλέψω και εδώ πώς δουλεύει, θα σας κάνω μαθήματα πλέον με την ταμπλέτα ή θα τα κάνω και τα δύο. Γιατί όσες δεν. Γιατί πιο πολύ είπαμε που δουλεύετε εδώ πέρα δεν θα έχετε προφανώς ταμπλέτα που βλέπετε το βίντεο. Λοιπόν, εδώ έχει το USB το οποίο συνδέεται προφανώς με τον υπολογιστή. Εδώ είναι κάποιες οδηγίες manual τις οποίες δεν θα διαβάσει ποτέ κανένας. Το κουτάκι δεν έχει κάτι άλλο μέσα. Να ανοίξω και το ακουστικό, αυτά από την ταμπλέτα, να το αφήσω στην άκρη. Πριν γιατί μου έκανες νόημα. Φτερνίσου. Εδώ είμαστε μια παρέα όλοι, ρε. Φτερνίσου όσο θες. Λοιπόν, ανοίγω και το ακουστικό. Συμβαρύνει αυτό, ρε. Ναι. Τα έχει ανοίξει για να κάνει πλάνα και τα βάλω όπως να είναι μέσα. Τέλεια. Κάτι έβγαλα μαζί που δεν έπρεπε. Λοιπόν, αφήνω το κουτάκι κάτω. Και να μην... Όχι, θα το αφήσω εδώ. Λοιπόν... Μεγάλα είναι, ρε. Μαλακά σφουγγαράκια. Δεν είχα ποτέ, γιατί ποτέ δεν ήμουν ο φανατικός gamer που έπαιζα παιχνιδιά. Έχει και ντυμεράκι από εδώ πέρα για να ανεβάζεις και να κατεβάζεις την ένταση, αυξομοίωση. Μαλακά είναι. Έχει και μικρόφωνο. Αλήθεια! Αλήθεια! Λοιπόν, έχει εδώ πέρα το πράσινο είναι για τον ήχο στα ακουστικά, το ροζ είναι για τον ήχο του μικροφόνου και το USB είναι για το λαμπάκι, γιατί έχει εδώ πέρα LED και φορτίζει το λογότυπο της εταιρείας στο Node. Τη ζελατίνα δεν θα τη βγάλω, θα την αφήσω, μου αρέσει. Γιατί συνήθως έχω πράγματα με τις ζελατίνες, τις κρατάω τις ζελατίνες. Δεν τις βγάζω. Καλό φαίνεται, καλή κατασκευή, στιβαρή. Μ' αρέσει που έχει την λεπτομέρεια του αλουμινίου. Φαίνονται αρκετά στιβαρά. Δυστυχώς δεν περιστρέφεται το ακουστικό, δηλαδή θα ήθελα να περιστρέφεται σε περίπτωση που θέλω να τα βάλω, ας πούμε, κάτω να περιστρέφεται όπως είναι άλλα gaming headphones, headset. Λεπτομέρειες λοιπόν θα δούμε από τον Θόδωρο. Εγώ δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω, εκείνος τα έχει δοκιμάσει, τα είδε. Είναι και στιβαρή κατασκευή φαίνονται. Νομίζω έχει κάνει και σύγκριση μαζί με κάποια άλλα, χωρίς να είμαι σίγουρος. Θα σας πει λεπτομέρειες εκείνος. Ρέση Γιώργο, κάπου εδώ πέρα δεν έπρεπε να κάνεις ένα stop το βίντεο και να δείξεις πλάνα από τα πράγματα όπως κάνουν όλοι οι unboxers. Έλεος δηλαδή. Θα σας έχω λοιπόν κάτω στην περιγραφή για το κανάλι του Λεπτομέρειες. Να μπείτε να το δείτε, να το τσεκάρετε και να κάνετε και ένα subscribe, γιατί είναι καταπληκτικά τα πλάνα που κάνει και ο τρόπος που σχολιάζει τέλος πάντων αυτά που κάνει unboxing. Για μένα είναι από τα καλύτερα κανάλια στο YouTube που κάνει την πιο αναλυτική και πιο ωραία περιγραφή και είναι και λίγο χιουμοριστική, οπότε τον παρακολουθώ συνέχεια. Αυτό ήταν λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε. Θα κάνω αναλυτικό review την ταμπλέτα στο μάθημα της Πέμπτης. Θα δουλέψουμε δηλαδή το μάθημα της Πέμπτης με την ταμπλέτα να δούμε το πώς δουλεύει. Και θα σας έχω και πλάνο την ώρα που σχεδιάζω πάνω στην ταμπλέτα και θα σας έχω και την οθόνη του υπολογιστή που θα δουλεύω. Οπότε να δούμε το πώς θα μπορέσουμε να τη δουλέψουμε.
Αυτό ήταν λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά, να είστε καλά. Θα τα πούμε την Πέμπτη με βίντεο και μάθημα Photoshop αυτή τη φορά. Και την Κυριακή το γιόλο θα είναι λίγο διαφορετικό. Έχω τραβήξει το πρώτο vlog, μείνετε συντονισμένοι, θα το κάνω μοντάζ μέσα στην εβδομάδα και θα τα ανεβάσω. Έκανα vlog και τράβηξα τη διαδικασία, πήγαμε λίγο βόλτα κάτω στο κέντρο, τραβήξαμε κάποια πλάνα από την πόλη. Και κάναμε και την ώρα που ας πούμε ήμουν στο ΕΛΤΑ και περίμενα να έρθει το θέμα. Θα το δείτε αναλυτικά την Κυριακή, μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι. Κάντε subscribe γιατί με βοηθάει, κάντε like επίσης. Κάντε κοινοποίηση το βίντεο αν σας άρεσε και στους φίλους σας. Θα τα πούμε σε ένα ακόμα βίντεο. Γεια σας!